Μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη και με αποκλειστικό ρεπορτάζ. Λουίζα, καλησπέρα. Προκαλεί σοκ. Τρίτος νέος πριν συμπληρώσει τα 30, πεθαίνει από κορονοϊό. Πήγε τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο, ήταν ανεμβολίαστος. Δραματική έκκληση της Μίνας Γκάγκα. Έχει συγκεντρώσει στοιχεία για το πώς χτυπά τους νέους ο κορονοϊός και πώς είναι ανεμβολίαστη καταρχήν. Δεν είναι απρόσβλητη η νέα από τον κορονοϊό, όπως θα δούμε και στα στοιχεία τα επίσημα του ΕΟΔΗ. 18-39 ετών, σε αυτή την κατηγορία από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα είχαμε 115 νεκρούς. 3 άνθρωποι σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία πέθαναν μέσα στο τελευταίο 24ωρο. 12 αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας. Και πάμε να δούμε το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ECDC, 18-24 ετών στη χώρα μας είναι ανεμβολίαστο ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. 42,4%. Πρέπει και αυτό να αυξηθεί, γιατί όπως είπαμε, ο κορονοϊός χτυπάει και τους νέους και θα πρέπει να είναι και αυτοί θωρακισμένοι, γιατί κανένας δεν ξέρει ακόμα και αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, εάν θα τον χτυπήσει πολύ δυνατά. Και πολύ χαμηλότερο ποσοστό στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Βεβαίως. Ειδικά στο γυμνασίου είναι πολύ λίγα τα εμβολιασμένα παιδιά. Φοβούνται οι γονείς ακόμα. Και δεν έχει λειτουργήσει ακόμα και το σύστημα με τους παιδίατρους. Ελάχιστα εμβόλια γίνονται στα ιατρία των παιδιάτρων. Πάμε να δούμε τα νέα στοιχεία για τα κρούσματα. 1712 τα νέα κρούσματα, δεν είναι ενδεικτική βέβαια η Κυριακή. 147.318 τεστ, είναι θετικότητα σε καλό επίπεδο, 1,16%. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ηλικίες τις νεότερες. 0 έως 17 ετών, 440 κρούσματα, σταθερά. Περίπου το ποσοστό εκεί, στο 25,7%. 332 κρούσματα στην Αττική, 265 στη Θεσσαλονίκη και σταθερά η Λάρισα σε αυτή την τριάδα, 126 κρούσματα σήμερα. 27 συνάνθρωποι μας κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ είχα μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση στον αριθμό των διασωληνωμένων. 357 εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, είχε πει πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, είχε ζητήσει από την Επιτροπή των Ειδικών ότι κωδικοποιήστε όλες αυτές τις εκατοντάδες σελίδες με μέτρα, παραμέτρα, υπολεπτομέρειες που δεν τηρεί κανένας, σε 2, 3, 4 σελίδες με βασικές αρχές. Έρχεται αυτή η εισήγηση της Επιτροπής, συνεδριάζει μες τη βδομάδα, έχει πληροφορίες για το τι αλλάζει. Καταρχήν, δεν υπάρχουν πια έκτακτα μέτρα σε κόκκινες περιοχές, αλλά έρχονται οι μοβ περιοχές. Την Τρίτη, λοιπόν, θα τα συζητήσουν αυτά οι επιδημιολόγοι στην υποεπιτροπή. Φαίνεται, λοιπόν, ότι από τη στιγμή που δεν θα έχουμε κλείσιμο καταστημάτων, απαγόρευση κυκλοφορίας ή μουσικής στις κόκκινες περιοχές, ακριβώς επεξεργάζονται ένα εναλλακτικό σενάριο, ούτως ώστε στις πολύ επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές να υπάρχουν κάποιο είδους μέτρα. Και αυτές θα είναι οι μοβ περιοχές. Βεβαίως, πιο πάνω από το κόκκινο. Θα έχουν μοβ χρώμα και πάμε να δούμε στην επόμενη κάρτα μας ποια μέτρα θα είναι. Έχουν να κάνουν με την αυστηρότερη χρήση της μάσκας. Μάσκα παντού και σε εξωτερικούς χώρους. Παντού. Παντού και διπλή μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό φυσικά δεν αλλάζει τίποτα στους χώρους για αμιγώς εμβολιασμένους. Εκεί κανονικά ό,τι ισχύει. Μιλούμε για τους εξωτερικούς χώρους και τα μέσα μεταφοράς με διπλή μάσκα. Αυτή είναι η επικρατούσα τάση στην Επιτροπή. Θα δούμε τις τελικές εισηγήσεις μες τη βδομάδα. Λουίζα Κροντήρη, πάντως, επειδή λέμε όλα αυτά, θα δούμε τώρα στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη νέες εικόνες από το μεγάλο πάρτι που έγινε με 1.500 φοιτητές στο Αριστοτέλειο, χωρίς μέτρα φυσικά. Από το πάρτι που έγινε στα Γένεια κλαμπ στο Βόλο με την παρουσία γνωστού τραγουδιστή, με εκατοντάδες βλέπουμε εικόνες, ο απόλυτος συνωστισμός, αλλά και τις προειδοποίησεις των ειδικών για το πόση ζημιά όλα αυτά μπορούν να κάνουν. Σε ευχαριστούμε.